Καλησπέρα από το abula.gr. Είμαστε στο γήπεδο της έδρας της Αναγέννησης Πετρούπολης. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Αναγέννησης Πετρούπολη και Αστέρα Γλυφάδας ήρθε υπέρ του Αστέρα Γλυφάδας με 4-0. Μαζί μας έχουμε τον τερματοφύλακα της ομάδας της Αναγέννησης Πετρούπολης, τον Κώστα Κωστόπουλο. Κώστα, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Προηγήθηκε η ομάδα της Γλυφάδας σχετικά νωρίς. Το αποτέλεσμα είναι βαρύς για εσάς, στην έδρα σας κιόλας. Κάποια σχόλια. Σίγουρα το 4-0 είναι ένα βαρύ σκορ, το οποίο μας αφήνει μια πικρία. Σίγουρα η ομάδα της Γλυφάδας ήταν πολύ καλύτερη σε πολλά πράγματα. Δεν ανταπεξήλθαμε έτσι όπως θα έπρεπε. Νομίζω το σκορ είναι δίκιο. Σίγουρα. Εμείς από εδώ και πέρα θα δουλέψουμε όσο πρέπει, μέσα τα κεφάλια, υπομονή. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι στην ομάδα και από εκεί και πέρα βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι και ξεχωριστά θα βλέπουμε το κάθε παιχνίδι όπου και να είναι. Πολύ ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, αποδίδεται και το γεγονός του βαριού σκορ που ήρθε το μάτς στην αλλαγή της ομάδας, έχει αλλάξει ο κορμός της ομάδας σχέση με πέρυσι, έχουν καινούργιοι παίκτες και δεν έχετε δέσει ακόμα ίσως? Σίγουρα πιστεύω ότι ο κορμός της ομάδας δεν έχει δέσει ακόμα. Η ομάδα μας χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά μέχρι να δέσουν ακόμα όλοι οι παίκτες. Από εκεί πέρα δεν είμαι εγώ ειδικός ώστε να πω τι φταίει και δεν φταίει. Θα δούμε, θα δείξει πορεία στο τι θα γίνει με την ομάδα. Πιστεύω και είμαι αισιόδοξος να γίνει κάτι καλό στην ομάδα και να είμαστε αισιόδοξοι και ενωμένοι. Παιδιά, καλή δύναμη και... θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Την Πέμπτη έχασα το φίλο μου τον Γιάννη στην Καλαμάτα, τον Γιάννη τον Τύρο. Θα ήθελα να δείξω αυτό. Θέλω να πω καλό παράδεισο, ελαφρύ το χώμα σου και να ξέρεις ότι θα σε θυμόμαστε και θα σε πάντα μέσα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.